Ας έρθουμε στα πολιτικά θέματα για να σας πω το εξής. Θα συνεχίσω γιατί δεν είναι ένα θέμα που μπορεί στα 5-10 λεπτά να αναπτυχθεί. Σήμερα η Τουρκία, προσέξτε τι θα πω, ευρίσκεται σε μία αναπόδυση της ιστορίας στην κατάσταση που βρισκόταν ακριβώς πριν 100 χρόνια. Δηλαδή έχουμε την αντιπαλότητα μεταξύ του Ένωση και Πρόοδος και του Ελευθερία και Συνεννόηση. Με τη διαφορά ότι το Ελευθερία και Συνεννόηση την εποχή εκείνη είχε μία συνιστόσα, για να είμαστε σύμφωνοι με τους όρους της καθημερινής μας έτσι, πολιτικής, του καθημερινού πολιτικού γλωσσαρίου, μία συνιστόσα ήταν η Ισλαμική, αλλά υπήρχαν πολλές συνιστόσες στο Ελευθερία και Συνεννόηση, μεταξύ των οποίων ήταν και οι μη μουσουλμανικές εθνότητες. Δηλαδή, μεγάλη πολιτική, όπως ήταν ο Γαμπριέλ Νοραντουκιάν Εφέντη, ο Αρμένιος, υπουργός των εξωτερικών στην κυβέρνηση αυτή, διατέλεσε και υπουργός των εξωτερικών. Ή ο οι Έλληνες βουλευτές, ο Κοσμίδης για παράδειγμα, ή ο Μπούσιος, ο Γεώργιος Μπούσιος, ο περίφημος Μπούσιος, στήριξαν το Ελευθερία και Συνεννόηση έναντι του Ένωση και Πρόοδος. Σήμερα δεν υπάρχουν βεβαίως οι χριστιανοί βουλευτές, δεν υπάρχει χριστιανικό στοιχείο, αλλά υποτίθεται ότι υπάρχουν οι Κούρδοι, οι οποίοι όμως τηρούν μία στάση απόστασης από την παρούσα κατάσταση. Όταν λέμε Ένωση και Πρόοδος, εννοούμε την σεκταριστική της μορφή σήμερα, που είναι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, που είναι οι ένοπλες δυνάμεις, που είναι η Κεμαλική, που είναι η σεκουλαριστές, οι μη θρησκευόμενοι, όλος αυτός ο κόσμος εκφράζει το Ένωση και Πρόοδος, το πνεύμα του Ένωση και Πρόοδος. Και για να μην πάμε μακριά, το Ένωση, προσέξτε κάτι, εδώ είναι μια άλλη ιστορία. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ας αφήσουμε τους μεγάλους βιομηχάνους, δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Πλέον, γιατί δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο? Διότι έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο ισλαμικό. Η οικονομία έχει τρία πόδια στην Τουρκία. Το ένα το πόδι είναι ο στρατός, το ΟΙΑΚ για παράδειγμα, που είναι οι βιομηχανίες, οι πολεμικές και όχι μόνο. Ψυγεία φτιάχνουν, αυτοκίνητα φτιάχνουν, τα φτιάχνουν ο στρατός. Είναι τα μεγάλα μονοπόλια, που είναι ιδιωτών και οι οποίες μεγάλες αυτές επιχειρήσεις, τα holdings αυτά, τα περισσότερα έχουν ως πυρήνα μία επιχείρηση, ιδιωτικές επιχειρήσεις χριστιανών που έχουν τις οποίες έχουν ιδιοποιηθεί Τούρκοι από το 1922-23, δηλαδή και ο Ezacıbaşı και ο Koç και ο Sabancı, είναι τέτοιου είδους επιχειρήσεις που έχουν φάει ελληνικές επιχειρήσεις ή αρμενικές επιχειρήσεις. Ο Sabancı αρμενικές επιχειρήσεις έχει φάει. Και βέβαια είναι ένα πράγμα το μοναδικό. Έχουν ποιος Λάτσις, να πω. Ο Λάτσις είναι πολύ μικρότερο μέγεθος. Είχα την τύχη και πήγα και στο μουσείο του, το σπίτι του που το είχε στο Εμιριγκιάν του Βοσπόρου, μια εκπληκτική, μια εκπληκτική θέα σε ένα εκπληκτικό σημείο του Βοσπόρου, ο Sabancı, και είναι μουσείο τώρα έργων τέχνης, λοιπόν, και το οποίο διευθύνει μια πάρα πολύ χαριτωμένη ανιψιά του, του αημνήστου δηλαδή, γιατί τα παιδιά δεν είχαν τόσο πολύ, καλά έκανε και το άφησε στην ανιψιά.
Και το έχουν ρίξει τώρα και στα πανεπιστήμια. Έχουν κάνει ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Όλοι αυτοί έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα οποία είναι τελειωτάτουτη. Έτσι δεν είναι αστεία. Θέλω να πω λοιπόν, κύριε Χούντα, ότι υπάρχει μια κοινωνία την οποία αγνοούμε απολύτως. Και μην νομίζετε ότι ο Ισλαμισμός είναι η κυρίαρχη συνιστόσα της σημερινής Τουρκίας. Είναι λάθος αντίληψη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Βέβαια υπάρχουν τα εστιατόρια του Δήμου, του Μητροπολιτικού Δήμου, στα οποία δεν καταναλώνονται ποτά. Δεν υπάρχει ποτά. Είναι αντίκειται στη θρησκεία. Κατά τα άλλα είναι καθαρά και καλά φαγητά, εδέσματα καθαρά. Αλλά όχι ποτά. Και αποφεύγουν σε δημόσιους χώρους να πίνουν. Βεβαίως όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι θέλουν να έρθουν σε ρήξη με τους λεγόμενους Ισλαμιστές. Βλέπεις όμως ότι η λεγόμενη μαντήλα, ενώ στη δική μου την εποχή δεν υπήρχε απολύτως, ιδίως στα πανεπιστήμια, ούτε ένα δείγμα, σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα είδος μόδας. Γιατί βλέπεις τα οπίσθια τα οποία είναι σε παντελόνι, η χιλιά απ' έξω, τα στήθια απ' έξω και μία μαντήλα. Τώρα αυτή τι είδους θρησκευόμενη είναι? Ένα ερώτημα. Ναι. Είναι ιδεολογικό μάλλον σήμα ή σημείο αναγνώρισης μιας ιδεολογίας. Σημαία. Αντιθέτως έχουν μειωθεί, και μάλιστα να το έλεγα στους φίλους μου που με φιλοξένησαν, εγώ με φιλοξένησε μια φίλη μου δημοσιογράφος του Κάλα, η οποία είναι μεγάλη ηλικία, 80 χρόνια, από τις μεγαλύτερες δημοσιογράφες της Τουρκίας, περίπου εζώσα δηλαδή, με την οποία η οικογένειά μου έχει δεσμούς 3-4 γενναίων, δεν είναι τώρα δηλαδή πρόσφατα. Και ο γιο τη και τον εγγονό τη κτλ. Και ο εγγονό τη σπουδάζει και κλασική φιλολογία στο Μοντρεάλ. Ήταν πολύ καλό αυτό για τον Αλέξανδρο, τον γιο μου, γιατί διαπίστωσε ότι υπάρχουν καλοί Τούρκοι και κακοί Τούρκοι. Ενδεχομένως. Όπως υπάρχουν καλοί Έλληνες και κακοί Έλληνες. Οι κακοί Έλληνες στην Ελλάδα είναι εκείνοι οι οποίοι στηρίζουν τις άκρητες θέσεις της τουρκικού επεκτεθισμού με μια προοδευτική έτσι. Με ένα προοδευτικό βερμπαλισμό ίσως, για να ξέρει ότι δεν πρέπει να παρασύρεται από τις εκφράσεις αλλά από την ουσία των πραγμάτων. Και νομίζω ότι το έχω καταφέρει αυτό. Θα έλεγα λοιπόν και κάτι ακόμη για να κλείσω αυτό το θέμα, κύριε Χούντα, ότι στην εποχή μου υπήρχαν τα λεγόμενα τσαρσάφια, που είναι ένα μαύρο για φόρεμα στη γυναίκα, με μαύρη καλύπτρα όλο το κεφάλι. Αυτά τα βρίσκει κανείς μόνο στο Φατίχ, την περιοχή Φατίχ, που είναι οι πιο σκληροί Ισλαμιστές, όπως επίσης τα βλέπει προφανώς στην Γεσάρια ή στο Εικόνιο που είναι οι Ισλαμιστές. Έχει περιοριστεί ο αριθμός τους και έχει αντικατασταθεί με αυτήν την μόδα της καλύπτρας, του τυρμπάν αυτού, όπου βέβαια είναι κάτι μεταξύ μόδας, ιδεολογήματος και μιας ανεξαρτησίας. Δηλαδή, λέμε, είναι ένα Ισλάμ υπό εξέλιξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια πραγματικότητα Ισλαμική. Αυτό συνέβη διότι οι διάφορες αδελφότητες θρησκευτικές έδιναν εντολή στα μέλη τους να πάνε να σπουδάσουν στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια σήμερα σπουδάζουν όλοι οι Τούρκοι. Προσπαθούν να σπουδάσουν. Εγώ ήμουν έναν ταξιτζή, ο οποίος μου έλεγε αγωνίζομαι κι εγώ, δυστυχώς δεν μπορώ να πάω σε άλλη χώρα. Θα ήταν πολύ ευχαριστή, κατάλαβε ότι είχα επιστρέψει στρα από χρόνια, του είχα πει εγώ. Δυστυχώς δεν μπορώ να πάω σε άλλη χώρα. Δεν μου είπε την καταγωγή του. Από κάποιον κατάλαβα που ήταν Κούρδος, για παράδειγμα. Κάποιον αυτό δεν κατάλαβα. Μου λέει, εργάζομαι κι εγώ και η γυναίκα μου για να στείλουμε τα παιδιά μας στο φροντιστήριο προκειμένου να πετύχουν στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή αυτή η επιθυμία που υπήρχε στην ελληνική κοινωνία την δεκαετία του 50 και του 60 να σπουδάσουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο είναι σήμερα μια πάνδημη επιθυμία στην Τουρκία, το οποίο είναι μεγάλο πράγμα. Βλέπεις τον ταξιτζή, θέλει να σπουδάσει το παιδί του στο πανεπιστήμιο.